πρόβλημα. Και πώς που αντιμετωπίζεις. Εσείς είστε δύο παιδιά που δουλεύετε ασταμάτα, και με, δηλαδή εσύ και σκηνοθετείς και παίζεις και η Μαρία που κάνει πολλά διαφορετικά πράγματα. Έχετε δημιουργήσει έναν κουμπαρά για να πεις ότι και μια σεζόν να μην πάει καλά ή κάτι να τύχει ή από επιλογή να μην δουλέψω μπορώ να τα καταφέρω? Γιατί έχετε και την Ισμήνη, έχετε την οικογένειά σας, υπάρχουν υποχρεώσεις. Μόλις τα απάντησες. Όταν έχεις ένα παιδί, πάντα φροντίζεις να το εξασφαλίσεις και να κάνεις. Σίγουρα δεν είμαστε από τους ανθρώπους ούτε που σκουπεύουμε άσκοπα, ούτε που. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και πριν δεν ήμασταν έτσι, βέβαια, που να βγεις, να πεις ότι θα κάνεις περίτα έξοδα. Ποια είναι η μεγαλύτερη πολυτέλεια που επιτρέπει στον εαυτό σου και επιτρέπει και η Μαρία στον δικό της? Κοίτα να δεις, εμείς όταν τα πράγματα ήταν καλά, ναι. και μπορούσαμε να βγαίνουμε έξω όσο θέλαμε, δηλαδή γενικά χωρίς περιορισμούς, σίγουρα πεδίουμε στα του παιδιού, στα ταξίδια μας, να πεις ότι το παιδί πρέπει να δει πράγματα. Α, εκεί ας μην δεν θα τσιμπουνευτείς, να πεις θα πληρώσω, να πας ένα ταξίδι έξω, μακρινό. Ναι, ναι. Αυτό ναι. Η Ισμήν είναι από τα τυχερά παιδιά τα οποία θέλουμε να δει πράγματα και είναι και μαζί μας συνέχεια. Αλλά και ο χρόνος, ξέρεις τι, ο χρόνος που έχουμε στη δουλειά δεν μας επιτρέπει κιόλας και πολλά περίτα πράγματα. Έχεις δίκιο. Καμιά η καθημερινότητα είναι, ξέρεις, είναι δουλειά, 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 σπίτι, οικογένεια, αυτά, τίποτα. Ισχύει κάτι που είπε η Μαρία ότι η Ισμήνη θα κάνει δοκιμαστικό για το καφέ της Χαράς? Δεν το πει Μαρία αυτό. Δεν το πει Μαρία. Έτσι δεν μου είπατε. Α, ο Χάρης, το είπε. Συγγνώμη, εγώ μπερδεύτηκα. Κάτι τέτοιο κατάλαβα. Ναι. Κοίτα, ο Χάρης. Ξέρει την Ισμήνη, την έχει δει την Ισμήνη πολλές φορές. Τελευταία φορά που την είδα και κάνοντας μια φωτογράφηση για το ΚΙΤΑ. Α, της είπε, θα ήθελα της είπε, θέλω πάρα πολύ να είσαι μαζί μου. Η Ισμήνη χάρηκε πάρα πολύ. Και το θέμα είναι όμως ότι πρέπει θα να δούμε λίγο. Ναι, γιατί όχι. Κοίτα, είναι σε μια μπορεί ηλικία. Μπορεί να έχεις μια κόκκινη γραμμή, να έχεις θέση και να έχεις πει από τα 18 και μετά κάνω ό,τι θες. Δεν ξέρω. Κοίτα να δεις. Το παιδί με στα θέατρα έχει μεγαλώσει. Του αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Τώρα. Εγώ θέλω να τα κάνει όλα σωστά. Δηλαδή, αυτό που έχει προτεραιότητα είναι το σχολείο της. Η μόρφωσή της σε πρώτη φάση. Σε δεύτερη φάση, να μπορεί να τα προλαβαίνει, αλλά και να μην κουράζεται το παιδί τόσο πολύ, ώστε. Γιατί είναι το θέλει. Ναι, Ισμήνη το θέλει πάρα πολύ. Ναι, άρα ο κλήρος θα πέσει σε ένα και τη Μαρία να αποφασίσετε αν μπορεί να τα συνδυάσει. Είναι καλή μαθήτρια, ασχολείται, της αρέσει το σχολείο ή το βλέπει ως βαράς, έτσι. Είναι πάρα πολύ καλή. Είναι ένα παιδί πάρα πολύ συνεπέστατο. Όχι το λέω γιατί σκέφτομαι ότι μπορεί τώρα να έχει και ένα κίνδυνο να διαβάσει ακόμα περισσότερο για να την αφήσει να παίξει το ζύρι. Είναι συνεπέστατο παιδί και γυμνάσιο πλέον. Μεγάλος ρε. Μεγάλος. Θυμάμαι που ήσασταν με μικρό παιδί και τώρα πάει γυμνάσιο. Άσε με τώρα. Άστα. Άστο τώρα. Το θέμα είναι ότι διαβάζει μόνη της, ξέρεις, δεν χρειάζεται οτιδήποτε, είναι πάρα πολύ καλή μαθήτρια. Μπράβο, να τη χαίρεστε. Και ο Κώστας που την έχει γνωρίσει μας έχει πει ότι είναι ένα πολύ χαρισματικό και έξυπνο παιδί. Ο Κώστας έχει ιδιαίτερη αδυναμία στην Ισμήνη και γιατί την έχει ζήσει και στα θέατρα που είμαστε μαζί. Και σε ποια. Και η Ισμήνη αγαπάει τον Κώστα.